σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για τον Οδυσσέα και την Καλυψό. Αυτό το μύθο θα τον διαβάσουμε τώρα και θα αναλύσουμε λίγο παραπάνω, γιατί είδα ότι τον αναλύουν στα κατώτερα επίπεδα και θα ήθελα μέσω της δικής μου διέστησης να σας το αναβαθμίσω για να το δούμε στα ανώτερα επίπεδα, πώς μπορούμε να αναλύσουμε στην ελληνική μυθολογία, έτσι, την ύφη Καλυψό. Θα διαβάσω από τη Wikipedia τι λέει. Λένε στην ελληνική μυθολογία η Καλυψό ήταν γνωστή μια νύμφη, κόρη του Άτλαντα και της Πλειώνης, του θεού Ήλιου και της Περσίδας. Ζούσε στην ίσο Γυγεία, όπου οι αρχαίες συγγραφείς τοποθετούν στην Δυτική Μεσόγειο. Λοιπόν, ενώ αναφέρεται συχνά και απλώς ως το νησί της Καλυψός. Λοιπόν, η Καλυψό κατοικούσε σε ένα μεγάλο σπήλαιο κοντά στην είσοδο του οποίου υπήρχαν φυσικοί κήποι, ιερό δάσος και πηγές. Εκεί περνούσε την ημέρα της νύφη, γλώθοντας και υφαίνοντας με τις υπηρετριές της, που ήταν και αυτές νύμφες. Η Καλυψό υποδέχτηκε τον Οδυσσέα στο νησί της ως ναυαγό. Στην Οδύσσεια αναφέρεται ότι η Καλυψό τον ερωτεύτηκε και γι' αυτό τον κράτησε κοντά της επί 7 χρόνια. Σύμφωνα με άλλους συγγραφείς, ο Οδυσσέας έμεινε με την Καλυψό 10 χρόνια ή ένα μόνο έτος. Η Καλυψό του υποσχόταν να τον έκανε αθάνατο, αλλά ο Οδυσσέας δεν καταλήφθηκε στη γοητεία της, γιατί ο βαθύτερος εσωτερικός πόθος του ήταν η επιστροφή του στην Ιθάκη. Με την παράκληση της θεάς Αθηνάς, ο Δίας έστειλε τον Ερμή στην Καλυψό για να τη ζητήσει να αφήσει τον Οδυσσέα να φύγει. Μετά από αυτό η Καλυψό με μεγάλη της λύπη τον άφησε να φύγει, αφού πρώτα του έδωσε ξυλία και πανί για να κατασκευάσει μια σχεδία, καθώς και προμήθειες, ακόμα και μαύρο κρασί για το ταξίδι του. Επίσης του επέδειξε ποιους αστέρες να παρατηρεί για να ρυθμίζει την πορεία του. Μεταγενέστερα μύθα αναφέρουν τον Οδυσσέα και Καλυψό απέκτησαν μαζί ένα γιο κτλ. Κτλ. Δεν είναι πολύ τις παρούσεις τώρα να αναφερθούμε. Ας εξηγήσουμε λοιπόν τι σημασία έχει ο μύθος, θα λέγαμε, με τον Οδυσσέα και την Καλυψό. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε ότι η Καλυψό ήταν νύμφη και καταλαβαίνουμε ότι είχε κάτι θεϊκό λοιπόν, γιατί ο πατέρας ήταν ο Ήλιος. Ο Οδυσσέας, όταν πήγε στην Καλυψό, ήρθε σαν ναυαγός. Και θέλω να συνδυάσουμε, φίλοι, αυτά τα δύο πράγματα. Μέσα μας, όταν ναυαγούμε από τις δυσκολίες της ζωής, κάθε άνθρωπο λοιπόν που φτάνουν σε μερικά αδιέξοδα, τι ψάχνουμε? Ψάχνουμε να βρούμε κάποιον να μας σώσει σε ένα νησί. Αυτό το νησί είναι ο πνευματικός μας χώρος. Αυτό το νησί είναι ο πνευματικός μας χώρος και η Καλυψό είναι, φίλοι μου, αυτό ο διδάσκαλος έξω από μας και μέσα μας το πνευματικό μας εγώ. Τι κάνουμε λοιπόν? Όλοι εμείς που είμαστε ασχοληθεί, θα λέγαμε, με την εσωτερική, θα λέγαμε, διδασκαλία, καταλαβαίνουμε ότι για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο περάσαμε αντίξωες συνθήκες. Πράγματα που μας φέρασαν διεξόδους και φυσικά, σε όπου και άλλες φορές, ψάχναμε κάτι να μας φέρει πάνω, γιατί γύρω-γύρω ήταν αδιέξοδος, οπότε μπορούμε να πάμε ή πάνω ή κάτω. Έτσι λοιπόν πάμε στους διδάσκαλους, τους οποίους έχουν γράψει τα βιβλία ή έχουμε ένα φυσικό δάσκαλο κάθε φορά στη ζωή μας. Εκεί λοιπόν που έχουμε ναυαγήσει, μας παίρνει αυτός ο δάσκαλος, η Καλυψό, και μας προσφέρει, θα λέγαμε, όλα τα ωραία πράγματα που μπορούμε εμείς να βρούμε στον πνευματικό μας χώρο, καθώς και την δύναμη να μας κάνει να νιώσουμε την αθανασία, να μείνουμε αθάνατοι. Έτσι ακριβώς η Καλυψό έκανε στον Οδυσσέα. Τον πήρε και του είπε, να μείνεις μαζί, να σε κάνω αθάνατο. Εκεί υπάρχει ο έρωτας. Όταν είμαι έρωτας, υπάρχει ένωση, μαγνητισμός, ανάμεσα στο πνευματικό κομμάτι μας, έτσι, στον διδάσκαλο που τον αντιπροσωπεύει και σε εμάς. Και αρχίζει λοιπόν ο έρωτας να είμαστε μαζί, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε. Ο έρωτας σημαίνει ότι δημιουργείται ένας ενθουσιασμός στο να γίνω το άλλο πράγμα, να το φέρω μέσα μου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν από όλα αυτά τα πράγματα ότι η Καλυψό έμεινε μαζί με τον Οδυσσέα, λέει, 10 χρόνια ή ένα μόνο έτος. Τι σημαίνει αυτό, 10 χρόνια ή ένα μόνο έτος? Σημαίνει ότι δεν έχει χρόνο όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Άρα στην πραγματικότητα μας δίνει το άχνο ότι μπαίνουμε σε αυτή την κυβαντική κατάσταση μέσα μας, σε αυτό το πνευματικό κόσμο που μπαίνουμε μέσω τους διαλογισμούς, μέσω των οραματισμών, μέσω όλων αυτών των πραγμάτων
και αρχίζουμε και ζούμε εκεί στο άχρονο. Εκεί πέρα οι επιθυμίες μας γίνονται πραγματικότητα. Εκεί μπορούμε και δημιουργούμε στον κόσμο της φαντασίας νοερά ό,τι θέλουμε, συγκινησιακά ό,τι θέλουμε. Εκεί είναι το δικό μας νησί της Κάλυψος. Τότε λοιπόν, τι καταλαβαίνουμε. Ότι η Καλυψό λέγεται Καλυψό από το ρήμα καλύπτω, καλύβα. Και μας δημιουργεί μια καλύβα. Κάτι να καλυφθούμε από όλο τον κόσμο, το γήινο. Γιατί εμείς δεν μπορούμε ακόμα να την αντιμετωπίσουμε. Άρα τι γίνεται, μπαίνουμε σε αυτή την καλύβα, σε αυτό το πνευματικό κόσμο, σε εισαγωγικά. Και τι κάνουμε, μπαίνουμε συνέχεια σε αυτή την κατάσταση. Να νιώσουμε ότι είμαστε θεοί, να νιώσουμε την πηγή, να νιώσουμε ότι είμαστε υπερπέρα, να νιώσουμε ότι είμαστε όντα υπερφυσικά, να νιώσουμε όλο τον πνευματικό μας κόσμο. Και να μείνουμε εκεί, σε κάτω από αυτή την καλύβα, ώστε να ξεφύγουμε από την πορεία μας προς την Ιθάκη. Την εσωτερική πορεία μας προς την Ιθάκη. Που στην Ιθάκη δεν βρίσκουμε την Πενελόπη, την ψυχή μας. Γιατί την δημιουργούμε στην πραγματικότητα την ψυχή μας μέσω των ταλαιπωριών. Των τάλε, μακριά, ποριών που έχουμε από μακριά εμείς σαν όντα στο γραμμικό χρόνο. Μόλις πήγε λοιπόν εκεί πέρα και έμεινε μαζί και είδε τον πνευματικό κόσμο κάθε Οδυσσέας μέσα μας, η πορεία μας δηλαδή, μέχρι την Ιθάκη μας και την Πινελόπη μας, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αφού μείναμε εκεί πέρα και ερωτευτήκαμε αυτόν τον πνευματικό κόσμο, τι λέει ο νόμος της σοφίας. Η Αθηνά είπε στο Δία, η Αθηνά είπε στον παγκόσμιο νου ή στον ανώτερο εαυτό μας ή στο κοσμικό νου ή στο ανώτερο κομμάτι μας. Να δώσει εντολή με τον Ερμή. Δηλαδή τι, να μεταφέρει το μήνυμα σε ποιον πάνω απ' όλα, στον διδάσκαλο, στο ανώτερο κομμάτι μας, που θα καταλάβει, γιατί η Καλυψό κατάλαβε εξωτερικά από μας. Ο διδάσκαλος καταλαβαίνει ότι τώρα είναι ο δρόμος σου και πρέπει να φύγεις από μένα κοντά. Πρέπει να σπάσουν οι δεσμοί, γιατί ακόμα και οι δεσμοί δικοί μου, διδάσκαλος μαθητής, πρέπει και αυτοί να σπάσουν για να αφαιθεί στη δική σου ατομική πορεία. Πρέπει να φύγεις από μένα. Πρέπει να έρχεται ο κόσμος και να φεύγει ο κόσμος. Πρέπει να έρχεται ο ασθενής και να φεύγει ο ασθενής. Δεν πρέπει να είμαστε αιώνιοι ασθενείς, αιώνιοι υποτακτικοί σε έναν διδάσκαλο. Πρέπει να βρούμε μετά το δικό μας δρόμο, το δικό μας Θεό μέσα μας. Έτσι λοιπόν, είτε εξωτερικά να το πάρουμε, σαν την Καλυψό να είναι ο πνευματικός μας, είτε εσωτερικά να είναι το πνευματικό μας εγώ, έρχεται και συνειδητοποιεί ακόμα και το πνευματικό εγώ ότι ο ενθουσιασμός μεταλλάσσεται πάλι. Και επειδή χόρτασες και κατάλαβες την πνευματικότητα, κατάλαβες ότι σε αυτό το «ον» ξανακατεβαίνεις να παίξεις καλύτερα και με πιο πολύ δύναμη και με πιο πολύ σοφία το ρόλο σου σαν θνητός. Και έτσι ο Οδυσσέας έφυγε από τη γοητεία. Γιατί η Καλυψό του είπε ότι είναι «ΟΚ, okay, τώρα πρέπει να φύγεις». Καταλαβαίνω ότι ήμασταν εκεί, ότι ήμουν ο καλύτερος πνευματικός, ότι ήμουν ο ένας. Ότι ήμουν ο αθάνατος και αυτό πήγε να σου δώσει αυτή την αναθανασία. Όμως ο Οδυσσέας προτίμησε να παίξει το θνητό του σκοπό, το θνητό του ρόλο. Γιατί ενώ κατάλαβε ότι είμαστε πνευματικό όντα, κατάλαβε ότι σαν πνευματικό όν ήθελε να παίξει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν ξαναρχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα και να γιώσουμε αυτά που ξέρουμε, για να περάσουμε τις ταλαιπωρίες, να περάσουμε τις προκλήσεις, να συνεχιστούν οι προκλήσεις προς την Ιθάκη μας, φίλοι. Και τι βλέπουμε λοιπόν εδώ, ότι η Καλυψό, τι του δίνει, του έδωσε να φτιάξει μια σχεδία, ένα σχέδιο, μια κατάσταση που ήταν, ποιος ήταν και πού πάει, μια σχεδία για να κάτσει πάνω σε ένα σχέδιο, να ξέρει ότι προχωράει προς μια κατεύθυνση, να ξέρει πως αυτή η κατεύθυνση που θα βρει θα τον οδηγήσει στην αυτοανακάλυψη του εαυτού του και στην ενωτική ξανά κατάσταση με την Πινελόπη, την ψυχή του, που τον περιμένει. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται, του δίνει τη σχεδία. Και επίσης, δηλαδή, του δώσε ξύλο και πανιά, του δώσε το κίνητρο για τη ζωή. Ξέρει τώρα γιατί εδώ πέρα και τι να κάνει. Του δώσε το κίνητρο για τη ζωή, του δώσε το ξύλο να ανεβαίνει πάνω από τα νερά, να επιπλέει πάνω στο συναίσθημα. Και να μπορεί να ξεχωρίσει πώς να κυλάει πάνω στο συναίσθημα για να φτάσει κάποτε στην Ιθάκη του. Να είναι από πάνω για να μπορεί να δει. Όταν είμαστε μέσα δεν βλέπουμε, όταν είμαστε από πάνω βλέπουμε.
και πανιά για τον αέρα που είναι τα αστρικά ρευστά. Τα αστρικά ρευστά, οι συγκινήσεις. Άρα να γίνει ευσυνείδητος, να ανοίξει η καρδιά του και να συγκινείται, να συναισθάνεται. Άρα το ξύλο που φτιάξει σχεδία και τα πανιά του έδωσε η πνευματικότητα, του έδωσε καλυψό. Μας δίνει πάντα ο κόσμος στον οποίο μπαίνουμε το πνευματικό και χανόμαστε για λίγο, αλλά μας δίνει προμήθειες, όπως έδωσε στον Οδυσσέα, τις προμήθειες για το ταξίδι. Και έτσι λοιπόν, φίλοι μου, φτάνει να μας πει ακόμα ότι έδωσε και το μαύρο κρασί. Ο πιο πολλοί κόσμος βέβαια δεν ξέρει τι είναι, στην εσωτερική, θα λέγαμε γνωστική, θα λέγαμε διδασκαλία. Το μαύρο κρασί είναι οι τρία χρώματα που εσωτερικά, αλχημικά, λαμβάνει μέσα μας ο υδράριος, θα λέγαμε, στην αύξηση της κουνταλίνης, γιατί μπαίνει το μαύρο, μετά γίνεται λευκό και μετά γίνεται το πορφυρό, που σημαίνει ότι είμαστε στην άγνοια, στο φως και μετά στο πάθος για να ζήσουμε, για τη ζωή. Αυτό που ο Οδυσσέας, θα λέγαμε, έπρεπε να το αλχημικά μετουσιώσει μέσω του ταξιδιού που θα έκανε. Επίσης, του επέδειξε ποιους αστέρες να παρατηρεί για να ρυθμίζει την πορεία του. Άρα τι καταλαβαίνουμε, τι είναι οι αστέρες, τα άστρα, τι είπαμε ότι είναι τα αστρικά ρευστά, τι είπαμε ότι είναι οι ενέργειες μέσα μας, τι είπατε, είναι οι τάσεις μας, να παρατηρεί τις τάσεις μας, να παρατηρεί κάποιος τον εαυτό του, την τάση του, να ανακαλύψει τα εγώ του, να ανακαλύψει τον εαυτό του, να ανακαλύψει την ενέργεια κάθε φορά που υπόκειται από κάτω, ώστε να έχει αυτή την πράξη, τις πεποιθήσεις του, τα εγώ του, τις δονήσεις του. Και τον έμαθε ποιος? Ο πνευματικός του, το πνευματικό του εγώ, ο πνευματικός του διδάσκαλος, και έξω και μέσα μας. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, καταλάβετε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο μύθος του Οδυσσέα και της Καλυψίου. Κοιτάξτε την Καλυψό, πως καλύπτει όλο το γήινο 3D, αυτό που έχουμε κανονικά να παίξουμε, και μέσα σε αυτό να περάσουμε στις προκλήσεις για να φτιάξουμε ψυγή, για να σε βάλει σε μια αθανασία, δήθεν, προσωρινή, να κατανοήσεις ποιος είσαι, να θυμηθείς, και μετά πάλι πως από το λόγο του Δία, του νόμου, της σοφίας, να έρθει η αγγελία μέσα σου να καταλάβεις ότι ήρθε η ώρα μετά να ξεφύγεις από τον ασκητισμό, να φύγεις από τη θεοποίηση, να φύγεις από όλα αυτά τα πράγματα, το εσωτερικό, την πηγή που έχεις μέσα σου, με ποια είναι να φύγεις. Μέσα σου θα μείνεις σαν ανάμνηση. Άρα να πάρεις προμήθειες που θα σε βοηθήσει να παίξεις καλύτερα τον άνθρωπο, τον θνητό. Ελπίζω, φίλοι μου, να ήταν κατατοπιστικό αυτό που σας είπα. Είναι η ώρα να αποκαλυφθούν ορισμένα πράγματα. Αυτό τον καιρό ο μύθος με την Καλυψό και τον Οδυσσέα θεώρησα ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικός για να μπορέσω να σας το δώσω και να καταλάβετε ότι κάποτε θα έρθει η ώρα να ξεκινήσετε να ζείτε αυθεντικά τη ζωή σας με όλη την πνευματικότητα που εσείς ήδη έχετε φτάσει όταν πήγατε ψηλά. Αντί λοιπόν μόνο να απογειωνόμαστε, να προσγειωθούμε και να δούμε πώς μπορούμε το Θεό να τον φέρουμε μέσα μας στο γήινο αυτό κόσμο που ζούμε. Ειρήνη σε όλους σας.